Ακούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε στον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης. Αυτή η ακολουθία δηλαδή που τελούμε πρέπει κανονικά να γίνει το ξημέρωμα της Μεγάλης Τρίτης. Εμείς στην πόλη τον όρθρο τον τελούμε συνήθως στις 7 με 7.30 ώρα το πρωί. Άρα αν ετελεί το η ακολουθία η απόψινή που κάνουμε στην ώρα της, δεν θα την άκουγε κανείς. Γι' αυτό η Εκκλησία, σαν φιλάνθρωπη μάνα που είναι, μετέτρεψε την Μεγάλη Εβδομάδα το ορολόγιο πρόγραμμα των ακολουθιών. Τις πρωινές ακολουθίες τις έφερε το βράδυ της παραμονής και τις εσπερινές ακολουθίες τις έφερε τα πρωινά. Το πρωινό της Μεγάλης Πέμπτης κάνουμε τον εσπερινό της επόμενης ημέρας. Η Θεία Λειτουργία που τελούμε δηλαδή του Μεγάλου Βασιλείου έχει τον εσπερινό της επόμενης. Έπρεπε να τελεστεί γύρω στις 3 με 4 το μεσημέρι, που κανείς δεν θα μπορούσε να πάει στο ναό, αλλά και κανείς δεν θα μπορούσε να κρατήσει νηστικός για να κοινωνήσει. Γι' αυτό και η Εκκλησία το μετέφερε το πρωί. Το ίδιο και το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Η ακολουθία αυτή της πρώτης Αναστάσεως που λέμε απλά για να το κατανοήσετε, θα ετελείται το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου γύρω στις 3 με 4 μαζί με την 9η ώρα, ούτως ώστε μετά το ξημέρωμα της Κυριακής, ξημερώνοντας, να τελεστεί η δεύτερη Θεία Λειτουργία που πλέον δεν ανήκει στο Μεγάλο Σάββατο της Αναστάσεως αλλά ανήκει στην Κυριακή του Πάσχα. Εμείς έχουμε συνηθίσει να την τελούμε ξημερώματα μετά τις 12 η ώρα τη νύχτα, εκτός από πέρσι και πρόπερσι που τα πράγματα ήταν περίεργα και ήταν ανακατεμένα κυριολεκτικά και ουσιαστικά και μεταφορικά. Ακούσαμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ο Κύριος να μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα προς τους Φαρισαίους. Αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο και τα 4 Ευαγγέλια, θα δείτε ότι ο Χριστός είναι η πρώτη φορά που μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα προς κάποιους ανθρώπους, σε μια κατηγορία ανθρώπων. Δεν το συνήθιζε. Πόρνες είχαν έρθει κοντά του. Τελώνες ήρθαν κοντά του. Ο μαθητής, ο Πέτρος, τον αρνήθηκε. Όλοι οι άλλοι 9 εξαφανίστηκαν. Μόνο ο Ιωάννης έμεινε κοντά στον Χριστό και την μητέρα του Ιησού Χριστού, την Παναγία στο Σταυρό. Όλοι οι άλλοι ελάκησαν, για να το πω απλά. Και ο Χριστός μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα. Γιατί? Απευθύνεται στην εξουσία του Ισραήλ. Θρησκευτική και πολιτική εξουσία ήταν ένα. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και τους λέει ότι αυτά που κάνετε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που λέτε στους ανθρώπους. Υποκρίνεστε δηλαδή. Ψεύδεστε. Μιλάτε ψεύτικη γλώσσα. Σκεφτείτε σήμερα από ποιους ακούμε ψεύτικη γλώσσα. Από ποιους ανθρώπους δεν μπορούμε να σταυρώσουμε ούτε μία κουβέντα αληθινή. Από αυτούς που διαφεντεύουν τη ζωή μας. Αυτοί μας φορταίνουν στα ψέματα και είναι όντως υποκριτές. Αυτούς τους υποκριτές ο Χριστός τους απαρνείται. Όλους τους άλλους τους αμαρτωλούς τους αγκαλιάζει. Την υποκρισία και το ψέμα που ενέχει η υποκρισία ο Ιησούς το απεχθάνεται. Οι υποκριτές, αδελφοί μου, δεν είναι μόνον οι άλλοι. Πέρσι και πρόπερσι, όπου κι αν περπατούσαμε στο δρόμο, μας λέγανε «Ανοίξτε τους ναούς», λέει, «γιατί να είναι κλειστοί οι ναοί, γιατί να είναι κλειδαμπαρωμένοι οι ναοί». Εφέτος που είναι όλα ανοιχτά, πού είναι οι χριστιανοί που διαμαρτύρονται? Οι χριστιανοί αυτοί απλά αλλάζουν πλευρό. Και έρχεται ο Χριστός και κάνει μία προφητεία.
Τα γεγονότα που αναφέρονται στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα διεκτραγωδούνται στο 32 με 33 μετά Χριστόν, αυτήν την διετία. Αυτά που περιγράφει στην Ευαγγελική περικοπή, πριν το πάθος του δηλαδή. Και μετά από λίγα χρόνια, το 70 μετά Χριστόν, η προφητεία που κάνει ο Ιησούς για την Ιερουσαλήμ, την ιερή πόλη του Ισραήλ, ότι θα διαλυθεί και δεν θα μείνει τίποτα, θα γίνει έρημη πόλη, γίνεται πραγματικότητα. Οι Ρωμαίοι ισοπεδώνουν την πόλη αυτή, την ιερή. Και για μας τους χριστιανούς είναι ιερά τα Ιεροσόλυμα σήμερα. Ξέρετε τι βρίσκεται εκεί. Το μεγαλύτερο σέμνομα της Ορθοδοξίας, ο Πανάγιος Τάφος και όλα τα άλλα ιερά προσκυνήματα και όσους αξίωσε ο Θεός και τα επισκεφθήκατε, έχετε πάρει ευλογία και ξέρετε τι λέγω. Αυτά τα περιγράφει τα γεγονότα όλα και τους τόπους τα λέει το Ευαγγέλιο. Και εκεί στην προφητεία λέει ο Κύριος, σαν να είναι ζωντανή η Ιερουσαλήμ της μιλάει, σαν να είναι μια γυναίκα που την έχει απέναντί του. Τόσο ζωντανά, τόσο άμεσα εκφέρει την προφητεία. Και λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, δύο φορές. Πώς φωνάζουμε εμείς σε μια γυναίκα η οποία δεν μας άκουσε, λέμε δύο φορές το όνομά της για να μας ακούσει. Έτσι ο Κύριος επιτακτικά της το λέει. Της πόλεως και όχι στην πόλη, αλλά στους κατοίκους της πόλεως. Γιατί το πρόβλημα δεν το έχει η πόλη. Καμία πόλη δεν είναι ιερή ή ανίερη. Εμείς οι άνθρωποι φέρουμε μέσα μας στιγμές τις οποίες είμαστε άνθρωποι που έχουμε ιερότητα και κρατούμε υψηλά τα ιερά και τις αξίες μας και άλλες στιγμές που είμαστε ανίεροι και ανάξιοι να έχουμε ιδέες και αξίες και να τις υπηρετούμε. Η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ της λέει, η αποκτήνουσα τους προφήτες, εσύ που σκότωσες και απέκτηνες και δολοφόνησες τους προφήτες και λιθοβόλησες όσους σου έστειλα, όλους τους απεσταλμένους που σου έστειλε ο Θεός τους λιθοβόλησες. Πόσες φορές λέει δεν θέλησα να επισυνάγω τα τέκνα σου, να φέρω δηλαδή τα παιδιά σου Ιερουσαλήμ κοντά μου, πόσο κόπο δηλαδή και προσπάθεια δεν έδωσαν οι προφήτες και οι ιεροί άνδρες και οι ιερές γυναίκες του αρχαίου Ισραήλ για να φέρουν εσάς τους Ισραηλίτες κοντά μου. Και με ποιο τρόπο λέει, το έκανα πολύ απλά. Όπως η κότα μαζεύει τα μικρά κοτοπουλάκια, πολύ απλή εικόνα τους φέρνει, μια ταπεινή εικόνα, καθημερινή εικόνα. Γιατί αυτό, για να καταλάβουν τι θέλει να τους πει. Έτσι όπως μαζεύει, λέει, η κλώσσα τα κλωσόπουλα, με τον ίδιο τρόπο εγώ σας εκάλεσα και σας εμάζεψα. Και εσείς, λέει, δεν θελήσατε να φύτε υπό την σκέπη μου. Εμείς αδελφοί μου κύπτουμε το κεφάλι ενώπιον του Θεού, βάζουμε τον εαυτό μας υπό την σκέπη του Θεού και της Εκκλησίας Του. Και όταν λέω Εκκλησία δεν εννοώ το κτίριο, εννοώ εμάς τους πιστούς. Μπαίνουμε κάτω από την ευλογία του Θεού ή κάνουμε ό,τι μας λέει το ξερόμαστο κεφάλι και ύστερα πάμε και λέμε Παναγία μου σώσε, Χριστέ μου πρόφεσε. Αυτά είναι ψεύτικα πράγματα αδελφοί. Και ο Θεός δεν τα τιμωρεί, αλλά μας αφήνει να πορευθούμε και τότε τιμωρούμαστε μόνοι μας. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Ο Θεός δεν τιμωρεί, μόνον αγαπά και συγχωρεί. Αλλά πρέπει εμείς να τον εγγύσουμε και εμείς να ζητήσουμε συγχώρεση. Δεν θα δώσει συγχώρηση με το ζόρι. Ούτε η αγάπη με το ζόρι έχει αξία. Να σας το πω απλά. Θέλουμε να φιλήσουμε ένα παιδάκι γιατί έχουμε χαρή. Αν το παιδί δεν θέλει να κάτσει να το φιλήσεις, δεν κάθεται, φεύγει. Έτσι γινόμαστε και εμείς
όταν δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, αλλά θέλουμε τα προνόμια αυτών που κάνουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους να τα έχουμε. Δηλαδή θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Πράγματα χωρίς άσκηση, χωρίς αγώνα πνευματικό δεν γίνονται, μας το λέει το Ευαγγέλιο. Μαγική πίστη δεν υπάρχει. Θα έρθουμε μεθαύριο στο Ευχέλαιο και εκεί σειραίουμε όλοι μαζί, γιατί νομίζουμε ότι ο Θεός θα μας θεραπεύσει όλους. Ο Κύριος θεραπεύει μόνον όσους έχουν τις προϋποθέσεις να θεραπευθούν, όσους το ζητήσουν και όσων η καρδιά είναι εν μετανοία και επιστροφή στο θέλημα του Θεού. Εγώ, αδελφοί, ως ταπεινός κληρικός που με στέλνει η Μητρόπολη εδώ, θα ευχηθώ εμείς οι λίγοι, οι ολίγιστοι και οι ολιγοστοί οι οποίοι εκκλησιαζόμαστε, να κατανοούμε αυτά που τελούνται, να έχουμε φόβο Θεού, όχι φόβο ανθρώπινο. Ο φόβος του Θεού σημαίνει ο απόλυτος σεβασμός και το δέος ενώπιον της Θείας Μεγαλοσύνης. Αυτόν τον φόβο Θεού να τον καλλιεργούμε στην καρδιά μας, ούτως ώστε να φτάσει στην τελειότητα του μέτρου του φόβου του Θεού, που είναι η απόλυτη αγάπη στον Ιησού Χριστό. Να μην τον ξεχνάμε στη ζωή μας. Να μην τον καλούμε μόνο όταν δυσκολευόμαστε, αλλά να μάθουμε να λέμε λόγους δοξολογίας και ευχαριστίας στον Θεό και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και στα εύκολα θα είναι ευλογία, ευχαριστία προς τον Θεό, και στα δύσκολα αυτή η προσευχή έμπονη θα έχει την ευλογία και θα λάβει την απάντηση από εκείνον. Εύχομαι τούτο το Πάσχα αυτά να τα κατανοήσουμε. Να μην αφήσουμε να φύγουν τσάμπα οι μέρες. Αυτοί οι 15-20 που είμαστε απόψε εδώ, αυτοί να συνειδητοποιήσουμε και να το βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Τότε ο Θεός θα μας ελεήσει και θα μας ευλογήσει με το άπειρό του έλεος. Αμήν.